Πώς είναι να ξεκινάτε. Δεν είμαστε καλά. Πώς δεν είναι να ξεκινάτε καλά, εφημερία χωρίς να έχετε ούτε ένα κρεβάτι μεθ. Πώς είναι. Να σας πω πώς τελειώνουμε. Ναι. Καλύτερα. 50 εισαγωγές περίπου μέχρι πριν από λίγο. 50 εισαγωγές. Έχουν γεμίσει όλες οι κλίνες, οι απλές κλίνες στο νοσοκομείο μας. Μεγάλη προσέλευση, πολύ μεγάλη διασπορά, κυρία Μαυραγάνη. 100% οι κλίνες μεθ ευτυχώς δεν χρειάστηκε να διασωληνώσουμε κάποιον στους θαλάμους ή στα χειρουργεία. Η πίεση όμως είναι αφόρητη. Μια συνάδελφός μου έχασε τις αισθήσεις της, κυρία Μαυραγάνη, απόψε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, απόψε, και χρειάστηκε να τη μεταφέρουμε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών για πρώτες βοήθειες. Μεγάλη εξωθένωση του προσωπικού έξω από τα όρια, όχι στα όρια, κυρία Μαυραγάνη. Και από την άλλη μεριά, μεγάλη απογοήτευση που δεν βρίσκεται ένα κονδύλιο για αυτούς τους ανθρώπους πρώτης γραμμής, όχι μόνο για εμάς τους γιατρούς, κυρίως για τους νοσηλευτές, κυρία Μαυραγάνη, όχι για τίποτε άλλο. Γιατί αυτό το μπόνους, αυτή δηλαδή ένα πριμ, που σημαίνει μια παραγωγικότητα έξω από κάθε λογική δική σας. Δεν την έχετε δει, δεν τη ζείτε. Δεν ζείτε δηλαδή την κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία. Να δείτε άνθρωποι που χάσανε τον ύπνο τους, νοσήσανε. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε διακοπές μπορεί να πάνε με αναστολή των αδειών τους. Αυτή κύριε τη στιγμή Καπραβέλε, δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Συμφωνούμε ασυζητητή σε αυτό που λέτε για τον πόνους και νομίζω ότι η κυβέρνηση απογοήτευσε όμως. Θα το ξαναδεί ή θα πρέπει να το ξαναδεί. Η κοπέλα που μας είπατε, η γυναίκα που μας είπατε που έχασε τις αισθήσεις, πόσες ώρες δούλευε? Δούλευε από το πρωί, κυρία Μαυραγάνη. Δούλευε πολλές ώρες μέσα στα COVID. Δεν αντέχεται η κατάσταση. Δεν έχουμε πολύ προσωπικό. Και μάλιστα συνάδελφος χειρουργός, δηλαδή μια ειδικότητα η οποία κλήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε τμήμα που δεν είναι του γνωστικού της αντικειμένου. Και όμως με αυταπάρνηση, κυρία Μαυραγάνη, όχι μόνο η συνάδελφος, όλοι οι συναδελφοί μου, απλά μεταφέρω μία μικρή εικόνα από αυτό που βιώνουμε εμείς αυτό καθημερινά, από το νοσηλευτικό μας προσωπικό, από αυτό που ζούμε. Επομένως, η κατάσταση είναι έκριθμη. Αυτό που περιγράφουμε και το είπαμε από το καλοκαίρι. Άδειες και ρεπό δίνονται, κύριε Καπραβέλε. Το καλοκαίρι πήγε αυτός ο κόσμος διακοπές. Τα ρεπό δίνονται μες στο μήνα. Ακούστε με, άδειες δεν δίδονται και τα ρεπό βγαίνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία, κυρία Μαυραγάνη, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Βγαίνουν τα ρεπό, δίνουμε κάποια ρεπό πραγματικά, γιατί η εξωθένωση είναι τρομερή. Όμως η πίεση που νιώθουμε, 50 εισαγωγές, 110 περίπου είναι οι νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή μόνο στο νοσοκομείο μας, 36 κλίνες εντατικής γεμάτες, 7 και πώς είναι οι γιατροί, πώς είναι οι γιατροί για αυτόν τον κόσμο που λέτε, πώς αντιστοιχούν, πώς οι γιατροί? Οι γιατροί, όλο το νοσοκομείο ουσιαστικά καλείται, κυρία Μαυραγάνη, αλλά αυτοί που τραβάνε το κουπί το μεγάλο είναι οι παθολόγοι, είναι οι πνευμονολόγοι, οι παθολογικές ειδικότητες. Δύσκολο πολύ, δύσκολο πάρα πολύ. Δεν μπορεί να βγει. Θέλω να μας πείτε λίγο και για τους νοσηλευόμενους. Η πλευρά των γιατρών πραγματικά, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αν δεν το ζήσει ο καθένας από εμάς, είτε εμείς που σας ακούμε τώρα, είτε ο κόσμος, αν δεν είναι μέσα σε αυτό το περιβάλλον που λέτε, δεν θα το καταλάβουμε. Και αυτό που λέμε, συμπάσχουμε. Μόνο αυτός που το ζει, έτσι, μόνο αυτός που ζει και το ψυχολογικό και το σωματικό βάρος. Να πω για τους ασθενείς που έρχονται, κυρία Μαυραγάνη, είναι ηλικίας 50-60 χρονών, αυτές που βάλαμε χτες με κορεσμό κάτω από 90, με δύσπνιες, δηλαδή σοβαρές περιπτώσεις, δηλαδή η πανδημία, αυτό που βλέπετε σε όλη την Ευρώπη, καλπάζει, δείχνει τα δόντια της. Το είπαμε από το καλοκαίρι ότι η μετάλλαξη αυτή δεν είναι να την χειρίζεσαι με απλούς ήπιους τρόπους. Είναι μια πολύ μεταδοτική μετάλλαξη. Η ανίχνευση που κάνουμε εμείς οι μικροί, βλέπουμε ολόκληρες οικογένειες να νοσούν αυτή τη στιγμή. Η διασπορά στην κοινότητα είναι μεγάλη. Ας ελπίσουμε τα νέα μέτρα να εφαρμοστούν με αυστηρότητα. Μήπως ανακόψουμε το κύμα και μετριάσουμε την τραγωδία. Μακάρι, κύριε, θα φτάσουν, λέτε, από αύριο είναι σε ισχύ. Τίθενται σε ισχύ, κύριε Καπραβέλε. Ουσιαστικά εξοβελίζονται οι ανεμβολίαστοι από μια σειρά από δραστηριότητες και χώρους. Μα, κυρία Μαυραγάνη, θα καταφέρουμε, λέτε, να περιορίσουμε τη διασπορά?
Κοιτάξτε, είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Βλέπουμε και τις άλλες χώρες, βλέπουμε και την πίεση. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να ανακόψουμε το κύμα αυτό. Είναι δηλαδή καταστροφή, εάν το αφήσουμε. Και αφορά τους ανεμβολίαστους, όπως τα λέτε είναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται δεν έχουν φροντίσει, είναι μετανιωμένοι. Το βλέπουμε. Φοβόντουσαν, δεν είναι από αυτούς, ξέρετε. Τι σας λένε. Τι σας λένε, αυτό, γιατί. Αυτό ότι δεν περιμέναμε, δεν φοβόμαστε να το κάνουμε. Είχαμε πληροφορίες αντίθετες. Αυτά τα γνωστά, κυρία Μαυραγάνη, τα οποία δηλητηριάζουν τη σχέση του γιατρού με τον ασθενή και τον πολίτη. Δηλαδή, πάνε να καταργήσουν αυτή την ευαίσθητη σχέση, με αυτή η παραπληροφόρηση που υπάρχει και που αφήνεται ελεύθερη να οργιάζει στο διαδίκτυο. Θέλω να μείνουμε λίγο, κύριε Καπραβέλε. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι ο δικηγόρος που συνελήφθη προχθές και λόγω της ιδιότητάς του αφέθηκε ελεύθερος. Από ό,τι διάβαζα, αυτός έκανε μήνυση και σε εσάς, έτσι δεν είναι? Λέει, στο νοσοκομείο μας δεν έφτασε τίποτα. Απειλές είναι, κυρία Μαυραγάνη. Δεν έχει υλοποιήσει κάτι, στα λόγια είναι. Όχι. Ναι. Σε μένα δεν έφτασε τίποτα, στο νοσοκομείο δεν έφτασε τίποτα. Όμως, ξέρετε, είναι και αυτό πρωτόγνωρο που δείχνει μια καταβαράκωση του κώδικα ηθικών αξιών. Δηλαδή, άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να σώσουν τους συνανθρώπους, να δέχονται και πιέσεις τέτοιες και απειλές, κάνοντας τη δουλειά τους. Ναι, είναι ανώμαλο όλο αυτό τουλάχιστον. Να μην ασκήσουν είναι το ανώμαλο. Τους. Έρχομαι αμέσως, Κατερίνα. Άλλο ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος αυτός, κύριε Καπραβέλε, συνομιλούσε με ασθενείς σας μέσα στο νοσοκομείο που κατέληξαν, γιατί διαβάζουμε ότι η τελευταία κοπέλα, η 51 ετών, μέχρι την τελευταία στιγμή είχε μηνύματα στο κινητό και στο Facebook και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν το ξέρουμε, κυρία Μαυραγάνη. Εμείς βλέπουμε την αντίσταση, βλέπουμε δηλαδή την άρνηση κλιμάκωσης της θεραπείας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένα κύκλωμα από πίσω, διότι ανταλλάσσουν μηνύματα προς Θεού. Δεν ξέρουμε με ποιους και τι κάνουν, αλλά αυτοί που συμβουλεύουν ασθενείς υψηλού κινδύνου να μην ακούσουν τους γιατρούς, εγκληματούν, κυρία Μαυραγάνη. Πριν συνεχίσουμε στα ιατρικά, θέλω λίγο τη νομική συμβολή της κυρίας Φραγκάκη, διότι είσαι, Κατερίνα μου, και στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απορία όλων μας είναι πώς λειτουργούν ανεξέλεγκτο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτούσα χθες και τον κύριο Κοτσή από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Δεν υπήρχε, λέγανε, το νομικό πλαίσιο. Μα πώς γίνεται να έχουμε 2 χρόνια πανδημία, να υπάρχουν άνθρωποι που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και επηρεάζουν κόσμο και να μην τους σταματάμε? Τι γίνεται εδώ, βρε Κατερίνα? Εγώ έχω άλλη άποψη. Ναι. Και είναι φίλος μου ο Φώτης ο Κοτσής. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Ένας λειτουργός είτε της δικαιοσύνης είτε της υγείας, όταν μιλάμε για γιατρό και αντίστοιχα για δικηγόρο, φέρει, πέραν από τις ποινικές ευθύνες που όλοι γνωρίζουμε τώρα σχετικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, φέρει και βαρύτατες πειθαρχικές ευθύνες. Εκεί οφείλουν οι σύλλογοι, όχι όπως έχει πράξει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και άλλοι σύλλογοι, όταν βλέπουν ότι ένας γιατρός είναι επίορκος και ουσιαστικά συμβολεύει τον κόσμο να κάνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο από τους αποδεκτούς κανόνες, όπως ορίζονται στα πρωτόκολλα τα ιατρικά, και λέει κάτι το οποίο ίσως είναι κάτι το οποίο πιστεύει, κάτι το οποίο είναι, το κάνει για άλλους λόγους. Κάνει δικηγόρος στο γιατρό, επηρεάζει κόσμο μέσα στην εντατική. Μιλάμε. Καταρχάς, όταν ο δικηγόρος κάνει το γιατρό, μιλάμε για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Μιλάμε για έναν δικηγόρο ο οποίος, όταν του πράττει αυτό, έχει βαρύτατες πειθαρχικές ευθύνες. Γιατί αφέθηκε έτσι ανεξέλεγκτος ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε αυτό το διάστημα? Αθηνών, να πράξει. Μάλιστα, αν υπήρχαν, ερωτώ, δεν ξέρω, μπορεί και να υπήρχαν, και καταγγελίες για συγκεκριμένα πρόσωπα και αυτές μπήκαν στο αρχείο, θα πρέπει να διερευνηθεί εκεί αν υπάρχουν και άλλες ευθύνες. Διότι εκεί μιλάμε ότι είμαστε σε μια πανδημία, οι γιατροί σας περιέγραψαν τι τραβάνε, η γυναίκα λιποθύμησε, καθημερινά δεχόμαστε καταγγελίες από γιατρούς που δεν αντέχουν, είναι σε burnout, δεν αντέχουν οι άνθρωποι, είναι και άλλοι ασθενείς πέραν από τους ασθενείς του COVID. Τώρα θα είναι γίνει κάτι, Κατερίνα. Δυσκολία. Πρέπει θα να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και η εισαγγελία, θα το πω και αυτό, όφιλε πολύ άμεσα να πράξει. Βέβαια. Διότι εδώ υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Καπραβέλος, υπάρχει διασπορά μέσω του διαδικτύου.
που δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Μα κανάλι έχει συγκεκριμένος άνθρωπος και πληρώνεται συνδρομή 15 ευρώ για να μπαίνουν να τον βλέπουν. Χιλιάδες άνθρωποι. Και, και πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν πίσω και άλλα θέματα. Ας πούμε, αν υπάρχει και κάποια πληρωμή γι' αυτό, αν υπάρχουν και άλλες διαδικασίες, λέω εγώ. Μήπως κρύβονται και άλλα. Και άλλα ζητήματα. Ποινικά προς διερεύνηση. Ποινικά προς διερεύνηση, ναι. Σοβαρά, τα οποία πρέπει να τα δει η εισαγγελία, διότι όλοι μας φέρουμε ευθύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αργήσαμε. Στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και περιμένουμε τόσους μήνες μετά να έχουν υπάρξει θύματα, να μην έχει γίνει κάτι. Έχει κάνει το καθήκον του πολύ νωρίς, ήδη από το Μάρτιο, όταν κάποιοι λέγανε να μην φοράμε μάσκες, κάποιοι ξεκίνησαν με αυτό. Και τότε ξεκίνησε με φακέλους πειθαρχικούς και για όποιον γιατρό, ο οποίος φαίνεται ότι είναι επίορκος, θα πράξει το καθήκον του Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και αυτοί θα δουν βαρύτατες πειθαρχικές ποινές. Εύχομαι να γίνει και να γίνει άμεσα, γιατί θεωρώ ότι ήδη έχει καθυστερήσει όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Καπραβέλα, επιστρέφουμε σε εσάς. Μας είπατε για τη γυναίκα αυτή και ευχόμαστε να είναι όλα καλά τώρα με την υγεία της που έφτασε να λιποθυμήσει και την πίεση που τραβάτε κι εσείς και σωματικά και ψυχικά και την κουβαλάτε και στο σπίτι σας ο καθένας. Μια άλλη πραγματικότητα. Ο γιατρός έχει καθήκον να σώζει, αλλά μιλάμε τώρα για ένα πόλεμο, όπως το λέτε κι εσείς. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα. Έχουμε μπροστά μας γιορτές, έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Όπως είπατε κι εσείς, η Ευρώπη πιέζεται, η Αυστρία πάει για γενικό lockdown και για επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού από την 1η Φεβρουαρίου. Η Γερμανία πάει σε μέτρα. Εμείς πώς θα είμαστε, κύριε Καπραβέλε, το χειμώνα? Πώς θα είμαστε τις γιορτές? Δύσκολα, κύριε Μαυραγάνη. Δύσκολα, πολύ δύσκολα θα είμαστε. Δεν βλέπω το κύμα αυτό να ανακόπτεται ακόμη και με αυτά τα μέτρα. Θα μετριαστεί βέβαια η σφοδρότητά του. Αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς, που πρώτη φορά το βλέπουμε, ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο κύμα, είδαμε τέτοια πίεση προς το σύστημα υγείας και μάλιστα όχι εκρηκτική, αυξανόμενη, κυρία Μαυραγάνη. Η διασπορά είναι πολύ μεγάλη. Η μετάλλαξη Δέλτα έχει αλλάξει όλη την εικόνα της πανδημίας. Οπότε δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα πράγματα ούτε για τις γιορτές. Βλέπω ότι αυτοί που παίρνουν πιο αυστηρά μέτρα ουσιαστικά βλέπουν και τα Χριστούγεννα βλέπουν για να περάσουμε κάπως με μεγαλύτερες ελευθερίες τα Χριστούγεννα και βλέπετε ότι παίρνουν και οριζόντια μέτρα εναντίον όλων. Έτσι. Με να περιορίσουν την κινητικότητα για να ανακόψουν αυτή την ορμή του τέταρτου κύματος της φοβερής αυτής συνδικής μετάλλαξης η οποία σαρώνει όλη την Ευρώπη. Γιατί το πήραμε αψήφιστα, κυρία Μαυραγάνη, πολύ αργά τα παίρνουμε τα μέτρα, παρόλο που εμείς φωνάζαμε ότι κάτι ασυνήθιστο βλέπουμε μέσα στα νοσοκομεία. Από το καλοκαίρι δεχόμασταν πίεση. Τώρα είναι πραγματικά έξω από κάθε φαντασία. Αυτό το πράγμα εμείς το χαρακτηρίζουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα νοσοκομεία μας, τα οποία θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα δυστυχώς και δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι και τα Χριστούγεννα, αν δεν πάρουμε, ίσως χρειαστεί να πάρουμε και άλλα μέτρα. Εσείς σαν γιατρός από αυτά που ζείτε, τι θα προτείνατε? Κυρία Μαυραγάνη, για μένα ως γιατρός το έχω πει από την πρώτη στιγμή, αν δεν εμβολιαστούμε όλοι καθολικά και υποχρεωτικά, δεν θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την πανδημία. Αφήνουμε πάρα πολλά κενά και μη χρησιμοποιώντας αυτό το... Σε σχέση με την υποχρεωτικότητα, λέτε. Ακριβώς. Πρέπει να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Όλα τα υπόλοιπα, ο περιορισμός της ελευθερίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Σε σχέση με την τρίτη δόση, τώρα που άνοιξε και ξεκινάνε σιγά-σιγά, ξεκινάμε όσοι κάναμε τις δύο προηγούμενες να εμβολιαζόμαστε. Αυτό σε πόσο χρόνο θα αποδώσει? Δηλαδή, ο κόσμος αυτό θα εμβολιαστεί με την τρίτη δόση? Ακούστε, κύριε Μαυραγάνη. Άμεσα. Διότι εμείς παρατηρούμε, και εγώ έκανα την τρίτη δόση και εμείς κάποιοι βλέπουμε και τα αντισώματά μας. Ναι. Ήταν άμεση η ανταπόκριση. Δεν είναι ούτε μια εβδομάδα, ούτε 10 μέρες. Είχαμε αυτή την αναθέρμανση του ανοσοποιητικού συστήματος. Πράγμα που μας έκανε αισιόδοξους ότι η τρίτη δόση θα πρέπει να επεκταθεί προς όλους, γιατί δεν είναι μόνο οι ανεμβολίαστοι. Ναι. Να μην θεοποιούμε τους εμβολιασμένους. Και οι εμβολιασμένοι, αν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, δυστυχώς τα εμβόλια, κύριε Μαυραγάνη, δεν ήταν αυτά που περιμέναμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο αποτελεσματικά ώστε να κρατούν την ανοσία σε ψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπω, γιατρέ, ότι όλο αυτό το διάστημα και εσείς οι ειδικοί που τα ζείτε, ζείτε πρωτόγνωρα πράγματα και κάτι που σήμερα το λέτε α, αύριο μπορεί να είναι β. Και σε σχέση με τα εμβόλια που λέγαμε εμβολιαστείτε και από Σεπτέμβριο θα πάρετε τη ζωή σας πίσω, που δεν έγινε. Δεν έγινε γιατί ήρθε και η μετάλλαξη Δέλτα, δεν έγινε γιατί αρκετός κόσμος δεν εμβολιάστηκε. Διάβαζα νωρίς το πρωί
πριν έρθω στο κανάλι, έναν Ισραηλινό επιστήμονα που έλεγε: εάν είχαμε εμβολιαστεί όλοι στο 100% και αν φορούσαμε μάσκες όλοι, μέσα σε ένα μήνα θα είχαμε καθαρίσει από τον κορονοϊό. Είναι εφικτό αυτό, κύριε Καπραβέλε μου? Δεν είναι. Άρα πάμε είναι τώρα με άλλο τρόπο. Κύριε Μαυραγάνη, είναι το ιδανικό. Αυτό που λέει η επιστήμη είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος από το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε και εμείς. Δεν τα καταφέρνουν. Okay. Να δω. Επίσης υπάρχει και μεγάλη διχόνοια μεταξύ μας όσον αφορά την υποχρεωτικότητα. Δυστυχώς. Και έχει διχάσει τον κόσμο. Πολιτικοποιήθηκε και το θέμα. Μπήκανε μέσα και ψεκασμένοι και έγινε όχι μόνο στην Ελλάδα. Παντού έγινε αυτό που έγινε. Τώρα τι κάνουμε? Κοιτάξτε, τώρα για να ελέγξουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι δύσκολο μετά από 1,5 χρόνο. Υπάρχει χαλάρωση των μέτρων, το βλέπουμε και εμείς. Βλέπετε μεγαλύτερα νούμερα από αυτά τα ήδη τραγικά? Ξεπεράσαμε τις 17.000 νεκρούς και φτάσαμε προχθές στους 91. Αυτό το κακό σταματάει εδώ πέρα ή θα έχει και συνέχεια? Δεν σταματά, όχι, κυρία Μαυραγάνη. Με αυτή την πίεση που δεχόμαστε εμείς στα νοσοκομεία και τη βαρύτητα των περιστατικών, φοβάμαι ότι θα καταγράψουμε και ρεκόρ θανάτων. Για τριψήφιο μιλάτε? Και για τριψήφιους αριθμούς μιλάω, κυρία Μαυραγάνη. Μέσα στο επόμενο διάστημα? Μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι τα Χριστούγεννα, φοβάμαι ότι θα καταγράψουμε τριψήφιο αριθμό, διότι η σφοδρότητα της πανδημίας είναι ανεξέλεγκτη ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Έρχονται ασθενείς με πολλές επιπλοκές. Η θνητότητα έχει αυξηθεί από το 40% που ήταν, έφτασε 60-65%, και με αυτά που είπε πριν η δικηγόρος, πραγματικά που ήταν πάρα πολύ σωστά. Αφήνουμε ανθρώπους να παίζουν με ζωές, όχι με γνώμες. Έτσι. Με ζωές να παίζουν, κυρία Μαυραγάνη. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, σε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που λέτε και μας δίνετε την εικόνα του που βρισκόμαστε σήμερα. Ο κύριος Πλεύρης χθες σε συνέντευξή του για μία ακόμη φορά διατύπωσε την άποψη ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάει σε lockdown. Κανείς δεν το θέλει, μη γελιόμαστε. Αν είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα, μπορούμε να το αποφύγουμε? Τι λέτε? Όχι, κυρία Μαυραγάνη, ποτέ μην πεις ποτέ όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Το βλέπετε και στην Αυστρία. Η Αυστρία ήθελε να κάνει καθολικό lockdown. Κανένας, προς Θεού, ούτε εμείς. Να, το κύριο, να προστατεύσουμε την οικονομία. Αλλά πάνω από αυτό, να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Όταν θα έρθει αυτή η ζυγαριά, κυρία Μαυραγάνη, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το οτιδήποτε.